Γιώργο μου, καλησπέρα. Ενεμφανίστης. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Ενεμφανίστης, ναι. Μιλούσες με μια γκόμενα που τη λέγανε Αλβιώνα. Ναι, τη Γυραιά κιόλας. Τη Γυραιά. Με Γυραιά, κυρία Γυραιά, Αλβιώνα. Γυραιά, κυρία. Γεροντολάγνωση. Πρώην αυτοκρατορία και... Α, ναι, πρώην. Κοινοπολιτεία. Γιώργο μου, έχεις μια ιδιαίτερη εικόνα για το τι παίζει στα οικονομικά των ΗΠΑ. Μην ξεχνάς, το πρώτο πτυχίο του Γιώργου είναι στα οικονομικά. Μα γι' αυτό. Έχει γνώση, δηλαδή δεν είναι από τσόντα. Μα γι' αυτό. Τα θυμάμαι καλά. Ζητάω να μου πει, να ρίξει φως σε τι συμβαίνει. Σ' ακούμε. Μα η γεωπολιτική είναι γεωοικονομία βασικά. Αυτό είναι η γεωπολιτική, είναι η γεωοικονομία. Έτσι, όπως το λέει ο Λεωνίδας. Λοιπόν, απλά δεν μπορώ να μην θυμίσω τι λέγαμε στις αρχές Οκτωβρίου, στις πρώτες εκπομπές της σεζόν. Θυμάστε που είχαμε πει για ένα πείμα που μου είχαν στείλει, που λέγεται The Second Coming. Βεβαίως, γιατί είχε κάνει. Ναι. Το θυμάστε? Βεβαίως, ναι. Θυμάστε το λέγαμε, Λεωνίδα? Ναι. Μου στείλανε από την Αγγλία. Και θυμάστε που λέγαμε ότι θα σκάσει μεγάλη ιστορία σιγά σιγά μέσα στη χρονιά. Έτσι, βέβαια. Γιατί κάποιοι λένε διάφορα. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε στα πρώτα στάδια του ποίηματος που τα βλέπουμε τώρα. Μένα τότε μου είχαν δώσει, για να είμαι ακριβής, μου είχαν δώσει και μου είχαν πει μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο με επίκεντρο την Άνοιξη. Έτσι μου είχαν πει. Επικαλούμε τα ηχητικά τα οποία παίζουν από τις εκπομπές μας. Έτσι, κατά καιρούς και στο YouTube και τα λοιπά. Και στις φίλες και στους φίλους τα λέγαμε. Δεν τα λέω λοιπόν εγώ, για να είμαι ξεκάθαρος. Τα συζητάω και μαθαίνω από ανθρώπους που, εντάξει, όντως το πρώτο μου πτυχίο, σωστά το λες Σπύρο μου, είναι σε οικονομικές επιστήμες, αλλά μιλάω και με ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν 5 πτυχία. Όχι, το λέω με την έννοια ότι γνωρίζεις τα οικονομικά, όχι από τσόντα. Καταλαβαίνω τι μου λένε. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λένε και καταλαβαίνω την ουσία του πράγματος όσο μπορώ, επαστευτός. Λοιπόν, βάσει τόσο κλείνω το εισαγωγικό αυτό. Για να πούμε δύο πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία, όπως συζήτησα, δεν υπάρχει λύση. Ποια είναι η κατάσταση αυτή? Η κατάσταση είναι ότι αυτή η κατάρρευση των συγκεκριμένων τραπεζών, η Ρίστον παρόδο, μιλάμε για τη Silicon Valley, η οποία είναι μέσα στις πρώτες από 15 έως 19 νούμερο, το έχω δει, επειδή και εγώ το κοίταζα, άλλοι λένε 16, άλλοι λένε 18, εν πάση περιπτώσει μία από τις για την Αμερική Περιφερειακή Τράπεζα, για την Ελλάδα θα ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα, έτσι, λοιπόν, και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, το πρόβλημα έγκυται αρχικώς σε πρακτικό επίπεδο στο ζήτημα ότι λόγω της αύξησης των επιτοκίων, τα οποία λαμβάνουν χώρα, επί της ουσίας τι συμβαίνει? Χάνουν αξία τα μακροπρόθεσμα ομόλογα που κρατάει εκείνη η τράπεζα στα χέρια της. Σε γενικές γραμμές, για να το πω διαφορετικά, τα επιτόκια όταν αυξάνονται για να χτυπήσουν τον πληθωρισμό, μειώνουν επί της ουσίας την αξία του ενεργητικού των τραπεζών και φυσικά τις κάνουν να φαίνεται ότι έχουν τεράστια ελλείμματα. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Έτσι. Αυτό σημαίνει το εξής. Γιατί αυξάνουν τα επιτόκια οι Αμερικανοί? Λόγω του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός γιατί έχει συμβεί? Είναι πληθωρισμός προσφοράς από την κατάρρευση όλων αυτών, από το COVID, από την εποχή του COVID, θυμάστε που λέγαμε. Και μετά υπάρχει υπερπροσφορά πραγμάτων και δεν υπάρχει, οι άνθρωποι δεν είναι εύκολο να τα αγοράσουν. Λοιπόν, γενικά υπάρχει ένας πληθωρισμός προσφοράς. Ο πληθωρισμός αυτός θεωρεί η Κεντρική Τράπεζα και γενικά οι κεντρικές τράπεζες ότι πρέπει να μειωθεί με αύξηση των επιτοκίων, λογικότατο. Δηλαδή να κάνει αυτό που δεν κάνει ο Ερντογάν, το κάνει ανάποδα, επί της ουσίας. Λοιπόν, και όταν όμως αυξάνεις τα επιτόκια σου για να χτυπήσεις τον πληθωρισμό, για να μην διαλυθεί η οικονομία στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον, τι κάνεις? Επί της ουσίας, αυξάνοντας τα επιτόκια, οδηγεί σε χρεοκοπία πάρα πολλές επιχειρήσεις. Γιατί είναι δανεισμένες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυξάνονται τα επιτόκια. Οι τράπεζες οι οποίες κρατάνε ομόλογα μακροπρόθεσμα αμερικανικά, επί της ουσίας μειώνεται η αξία των ομολόγων αυτών. Άρα, να το πούμε απλά λόγια, χάνουν τα asset τους. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται? Ή θα πρέπει να αυξήσεις τον πληθωρισμό, να αυξήσεις τα επιτόκια για να χτυπήσεις τον πληθωρισμό, γιατί αν τον αφήσεις θα καταρρεύσει η οικονομία, ή δεν θα αυξήσεις τα επιτόκια, αλλά άμα δεν αυξήσεις τα επιτόκια ο πληθωρισμός θα πάει πάλι στα ύψη και θα καταρρεύσει η οικονομία. Άρα λοιπόν επί της ουσίας βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία είτε θα πρέπει με την αύξηση των επιτοκίων να μειώσουν τον πληθωρισμό αλλά να κλείσουν οι εταιρείες, ή αν δεν αυξήσουν τα επιτόκια θα μείνει ο πληθωρισμός, οπότε πάλι θα κλείσουν οι εταιρείες. Είναι κατανοητό? Προσπαθούμε λίγα λόγια να πούμε πέντε πράγματα. Είναι κατανοητό? Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουν κάνει και τις εκτιμήσεις, το ζήτημα λοιπόν όλου αυτού του πληθωρισμού, το οποίο φαίνεται, έχει να κάνει προφανώς και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει να κάνει και με τις κυρώσεις στη Ρωσία, έτσι, και έχει να κάνει και με τη στάση τη γενική της Δύσης απέναντι στην Κίνα. Άρα, γι' αυτό πολύ σωστά λέει και ο Λεωνίδας, καταλήγουμε σε γεωοικονομία. Βρισκόμαστε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γεωοικονομικός και σε στρατιωτικό επίπεδο κινδυνεύουμε να γίνει παγκόσμιος. Είναι αυτή τη στιγμή περιφερειακός, διότι έχουμε τη μεγαλύτερη περιφερειακή σύγκρουση στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, και υπάρχουν άλλα 3-4 τουλάχιστον θέατρα στα οποία μπορεί ανα πάσα στιγμή να δημιουργηθεί κάποια, όπως έχουμε πει, κάποιος αντιπερισπασμός είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, είτε να δημιουργηθεί και συγκεκριμένο μεγάλο ζήτημα, στο οποίο πλέον με την άξιο λόγω την ιστορία στον αέρα. Λοιπόν, άρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία οικονομικώς πολύ λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, αυξάνεις τα επιτόκια, επαναλαμβάνω, αυξάνεις τα επιτόκια, ρίχνεις τον πληθωρισμό, αλλά κλείνουν οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες οι μικρές. Δεν αυξάνεις τα επιτόκια, επί της ουσίας υποσκάπτεται όλη η οικονομία λόγω του πληθωρισμού, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, πάλι μπορεί να δημιουργήσει τεράστια ζητήματα. Λοιπόν, αυτό το ξέρει και φοιτητής, πρωτοετής και δευτεροετής των οικονομικών και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που, όπως λοιπόν το συζήτησα με ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν γνώση, δεν έχουν γνώμη, για να το πω έτσι, είναι πολύ δύσκολο να αποφασιστεί τι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Ήδη, νομίζω, δεν θυμάμαι, η Goldman Sachs έβγαλε τις προηγούμενες μέρες ότι ενώ αναμένονταν να αυξηθούν τα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Fed, δεν θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακριβώς λόγω αυτής της ιστορίας η οποία έχει προκύψει αυτή τη στιγμή και η οποία όντως μπορεί να συμπαρασύρει πάρα πολλές τράπεζες, τις οποίες για τα δεδομένα των ΗΠΑ είναι περιφερειακές, για τα δεδομένα προφανώς ευρωπαϊκών χωρών είναι μεγάλες. Εάν αυτό θα περάσει προς την Ευρώπη, και μόνο η ανησυχία που βλέπετε στις κινήσεις καταδεικνύει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να περάσει στην Ευρώπη και αρχικώς μπορεί να περάσει με περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων. Οπότε αυτό το οποίο παθαίνουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική μπορούμε να το πάθουμε κι εμείς εδώ πέρα. Στις ήδη αιμορραγούσες τράπεζες. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και χαίνουσες πληγές ήδη στην Ευρώπη σε τεράστια τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τεράστια. Και θα τα αφήσω εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, τα οποία θεωρητικά μπορούν να πληγούν με οτιδήποτε αυτό μπορεί να σημαίνει για την ευρύτερη ισορροπία. Άρα λοιπόν, καταλήγω ως μια αρχική τοποθέτηση ότι είναι όντως πολύ δύσκολη η κατάσταση, όντως είναι κάτι το οποίο αναμενόταν να γίνει λόγω ακριβώς της υπάρχουσας κατάστασης. Εξού και εγώ, όπως το συζήτησα από τον Οκτώβρη, το λέγαμε, εμείς μάλλον το λέγαμε από την εκπομπή, και να που σιγά σιγά φαίνεται να συμβαίνει. Και σίγουρα καταλαβαίνετε ότι όποιος και να βγει κυβερνητικός να πει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κτλ. Όπως ένας φίλος εδώ που το συζητούσα πριν λίγο μου είπε, θυμάστε, έχετε υπόψη σας όταν είναι η ομάδα δεν πάει καλά και βγάζει την ανακοίνωση ότι στηρίζουμε τον προπονητή απολύτως και την επόμενη απολύεται. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή προφανώς λένε αυτό που πρέπει να πούνε, αλλά το εάν και εφόσον, το κατά πόσον μάλλον αυτό θα διαχυθεί στην οικονομία και θα περάσει στην Ευρώπη, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς οι αγορές θα αντιληφθούν εάν είναι αξιόπιστη η παρέμβαση του κράτους, έτσι, με τα προγράμματα διάσωσης όπως πρέπει να γίνουν, και κατά πώς θα πιστούν ότι αυτό τους παρέχει ασφάλεια. Η ουσία όμως όλου αυτού του πράγματος που συζητάμε είναι ότι υπάρχει τεράστιο παγκόσμιο χρέος, αγαπητοί φίλοι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, το χρέος το οποίο έχει δημιουργηθεί, το πληθωριστικό χρήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 10-12 χρόνια, δηλαδή αυτό που έχουν κόψει σε δολάριο οι Αμερικανοί, τρισεκατομμυρίων, από την κρίση, μόνο αν δεν κάνω λάθος, ο Ομπάμα είχε κόψει 3-3 στην αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έτσι, το 2008-2009. Λοιπόν, και ύστερα το πόσα χρήματα κόπηκαν, έτσι, από τις αμερικανικές αρχές για την περίοδο του COVID, έτσι, έχει δημιουργηθεί μια τέτοια φούσκα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να γίνει διαχειρίσιμη. Αυτή η φούσκα, ένας τρόπος, υπάρχουν διάφοροι που εν πάση περιπτώσει με τους συνομιλητές συζητάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο τρόπος ο οποίος έχουμε μάθει να το γίνεται είναι με τεράστια λιτότητα. Με τεράστια, και αυτός δεν είναι και σίγουρος πλέον λόγω του μεγέθους του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Και δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, ο άλλος τρόπος είναι ο πόλεμος. Ακριβώς, από στόμα μου το πήρες. Ότι δεν θέλω να πω παρετέρω. Η επόμενη είσοδος μετά από αυτό είναι ο πόλεμος. Δυστυχώς. Η καταστροφή δηλαδή πληθυσμού και εδαφών για να γίνει ρεσέτ. Να θυμίσω την κουβέντα που έγινε στον Bretton Woods το 1943. Ναι. Εκεί που φωνάζαν οι πολεμοκάπηλοι, θα ισοπεδώσουμε τη Γερμανία, θα την εξαφανίσουμε από προσώπου γης, θα τους αλλάξουμε χώρα. Αγενά και τους λέει ο τραπεζίτης ο Μόργαν, λέει η Γερμανία, λέει, σαν χώρα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν εξαιρετικά φερέγγια. Εξάλλου κάποια στιγμή εμείς, λέει, οι κεντρικοί τραπεζίτες τις χρωστάμε ένα γεγονός το οποίο πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες μας δανεισμού σε μια ήπειρο η οποία έχει ισοπεδωθεί. Για να ξανακτηθούν τα εργοστάσια, για να ξαναφτιαχτούν οι πόλεις, για να ενεργοποιηθεί η οικονομία τους. Όλοι αυτοί οι λαοί θα βαρέσουν ζητιανόξυλα στις κεντρικές τράπεζες. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρήσουμε τη Γερμανία για ένα ολίσθημα που διέπραξε όταν εμείς 50πλασιάζουμε τους δανεισμούς μας για την ώρα, for the moment. Μας περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πριν από μια εβδομάδα βγήκε μια ακόμα ανακοίνωση ότι το χρέος του πλανήτη από 360 περίπου 3 που ήταν το 2019 αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1/4. Και πάρα πολλά από αυτό είναι αέρας χρήμα. Συγγνώμη, τα 403. Αέρας χρήμα. Είναι αέρας χρήμα το οποίο το απαιτούν. Έτσι. Το οποίο ζητάνε και το τελευταίο δολάριο. Δεν πρόκειται να σου χαρίσουν τίποτα. Αυτά τα αρκακτικά ποτέ δεν χαρίσαν τίποτα. Και το θέμα είναι πώς θα εξασφαλίσουν τα δάνειά τους, τα κεφάλαιά τους, όλα αυτά τα οποία τα θεωρούν δικά τους. Αποτέλεσμα, κάθε παιδί που γεννιέται στον πλανήτη χρεωμένο. Είναι χρεωμένο 105 και 108.000 δολάρια. Έχουν ευθύνες τα κράτη, Αντρέα, διότι όταν στείλονταν τα παιχνίδια, τα χρηματιστηριακά με τα παράγωγα που αρχίζουν και ανοίγαν οι φούσκες, έπρεπε να πάρουν τα μέτρα τους. Όχι τώρα, δεκαετίες πίσω. Ποιος να τα πάρει, Σπύρο? Οι διορισμένοι πρωθυπουργοί, οι κατευθυνόμενοι πρόεδροι. Ποιος στάθηκε απέναντί τους για να τους δει κατάματα? Τόλμησε ποτέ κανείς? Εδώ για να τους ξεχρεώνει κάθε χρόνο ο Αδόλφος άδεια σε όλα τα μουσεία. Πού πηγαίναν οι πίνακες και όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα? Τη Μαλφή. Πού πήγαν τα τη Μαλφή της Ευρώπης? Όλα περνάγαν από το Λίνταου απέναντι στη Βασιλεία. Τα ξαναπήραν ποτέ πίσω τα μουσεία της Ευρώπης? Στις γραμμές μας έχω τον συνεργάτη μας, τον Γιώργο Φίλη, οικονομικό και γεωπολιτικό, και έχουμε άλλη μια άφηξη, τον Γιάννη τον Σωτηρόπουλο, Σπύρο μου. Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, ο Γιάννης. Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο μου, για να κλείσουμε πρώτα αυτή την... Ναι. Μια συζήτηση η οποία δεν πρόκειται να κλείσει. Γιατί... Όχι, θα έχουμε συνέχεια. Θα έχουμε συνέχεια. Και βέβαια, επειδή έκανες και μια κουβέντα με το Λονδίνο, για πες μου, η κατάσταση στην Αγγλία πώς παίζει? Έχει κατάσταση στην Αγγλία. Υπάρχει τεράστια ανησυχία. Πολύ περισσότερη για την Ευρώπη. Υπάρχει, αλλά γενικά θα είναι, νομίζω, εάν όντως πάμε σε μια μεγάλη κρίση, νομίζω ότι το πιο αδύναμο νόμισμα είναι το ευρώ σε σχέση με τη στερλίνη. Να το πω πολύ απλά. Οπότε προφανώς θα επηρεαστούν και αυτοί, όπως και όλοι. Αλλά ήδη υπάρχουν ζητήματα, έτσι, προφανώς, τα οποία τα έχουμε δει με λόγω του Brexit, τα οποία έχουν, τα οποία αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι. Αλλά το πρόβλημα για τους Ευρωπαίους είναι ότι εμείς έχουμε ένα δομικά πιο αδύναμο νόμισμα σε σχέση με το Βρετανικό. Άρα γενικά, να το πω πολύ απλά, η λογική λέει και η εκτίμηση είναι ότι θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρώπη σε σχέση με την Αγγλία. Όχι ότι η Αγγλία δεν θα έχει προβλήματα, θα έχει και αυτή μεγάλα προβλήματα. Έτσι, και γενικά όμως, το δεύτερο γενικά που θέλω να πω, είναι ότι υπάρχει ζήτημα με τη Δύση. Η Δύση αυτή τη στιγμή χάνει ή φαίνεται πως χάνει την πρωτοκαθεδρία, ή σε κάθε περίπτωση δεν θα πω ότι χάνει την πρωτοκαθεδρία για να μην παρεξηγηθώ. Φαίνεται ότι θα μοιραστεί την πρωτοκαθεδρία με ένα άλλο αναδυόμενο μπλοκ. Έτσι. Άρα νομίζω ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά επεισόδια ακόμα αναφορικά με το θέμα. Αυτές οι τράπεζες οι οποίες κλείνουν αυτή τη στιγμή και δημιουργήθηκε το πρόβλημα στις ΗΠΑ, ειδικά η Silicon Valley έχει υποκαταστήματα στην Αγγλία, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο, και το ξαναλέω λοιπόν, δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα υπάρξει η ίδια δρυμύτητα της κρίσης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν όμως περάσει η κρίση στην Ευρώπη, το πρόβλημα το μεγάλο θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά δεύτερο λόγο στην Αγγλία. Αυτές είναι γενικά οι συζητήσεις και εκτιμήσεις που υπάρχουν, και αυτό το οποίο συνδέεται, για να το πάμε με το, αφού είναι και ο φίλος ο Γιάννης στην παρέα μας, το γεωπολιτικό. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Γιάννη μου. Το ζήτημα είναι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν συνεχιστεί το πρόβλημα το γεωπολιτικό, θα πάμε σε ευθεία αντιπαράθεση με την Κίνα. Αυτό θέλω να το πω, έτσι όπως το λέω. Δεν θέλω να πω περισσότερο σε αυτό το θέμα, αλλά όντως θα υπάρξει ζήτημα με την Κίνα, θα γίνει πιο εμφανές γεωοικονομικό, και αναλόγως μετά πώς θα κινηθούν και η ίδια η Κίνα αναφορικά με την Ταϊβάν. Υπενθυμίζω ότι για τρίτη θητεία, έτσι, Σι Τζινπίνγκ επισκέφτεται τις επόμενες μέρες, μάλλον θα επισκεφτεί την Ρωσία, έτσι, σε μια επίσκεψη η οποία μάλλον ήταν για τον επόμενο μήνα, αλλά επισπεύδεται, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Άρα λοιπόν γενικά η κρίση, για να εν κατακλείδη, μπορεί να περάσει στην Ευρώπη, θα περάσει σίγουρα στον τομέα των επιτοκίων, με ό,τι αυτό σημαίνει λοιπόν από εκεί και ύστερα για την οικονομία μας. Υπάρχουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη τα οποία έχουν συγκεκριμένα ζητήματα πολύ μεγάλα, τα οποία όντως, εάν υπάρξει ζήτημα, θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν περάσει η κρίση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χτυπηθεί περισσότερο από την Μεγάλη Βρετανία. Και το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι, για να ολοκληρώσω, ότι βαδίζουμε σε πιο δύσκολες καταστάσεις και με την Κίνα. Η Κίνα, Γιώργο, από ό,τι φαίνεται ξεφορτώνεται μαζικά αμερικάνικα ομόλογα τελευταία και στρέφεται στο χρυσό. Οι Αμερικανοί στρέφονται στο χρυσό, Λεωνίδα μου. Η Κίνα. Ναι. Η Κίνα ξεφορτώνεται τα αμερικάνικα ομόλογα και στρέφεται στο χρυσό. Προσέξτε λοιπόν τώρα και τι μπορεί να γίνει με το χρυσό. Με τον χρυσό. Για σκεφτείτε, εάν οδηγηθούμε σε ένα κοινό νόμισμα ενός άλλου μπλοκ, να το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να μην είναι κοινό νόμισμα, να είναι, πάση περιπτώσει, να γυρίσουμε επί της ουσίας στον κανόνα του χρυσού. Ναι, να βασίζεται σε προϊόν που είναι πραγματικό. Ναι. Να μην είναι αέρας. Προσέξτε τώρα. Να γυρίσουμε λοιπόν στον κανόνα του χρυσού, κρατικό μπλοκ. Είτε έχει νόμισμα κοινό, είτε μιλάμε για το renminbi κτλ. Οι Αγγλοσάξονες τι θα κάνουν στο χρυσό? Δεν θα το χτυπήσουν το χρυσό? Γιατί όταν θα έχουν ένα αντίστοιχο νόμισμα ανταγωνιστικό προς αυτούς, το οποίο θα βασίζεται στο χρυσό. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό, και αυτό πάλι ήταν μέρος συζήτησης και μου κάνεις ωραία πάσα, γιατί δεν το είχαμε φέρει στη συζήτησή μας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πλέον ακόμα και τα πιο ασφαλή, πώς να το πω τώρα, καταφύγια της αγοράς, όπως είναι τα μέταλλα, έτσι, φαίνεται ότι θα βγουν πλέον, πώς να πω τώρα, στο κέντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, εάν καταλήξουμε να μπούμε στο κανόνα του χρυσό, τουλάχιστον το ένα από τα δύο στρατόπεδα. Για σκεφτείτε το αυτό. Είναι δηλαδή πλέον, θέλω να πω ότι φτάνουμε σε μια κατάσταση η οποία είναι τρέλα. Δεν έχεις κάτι σταθερό να πεις αυτή τη στιγμή. Το μόνο σταθερό που μπορείς να πεις είναι ότι θα οδηγηθούμε σε τεράστια αστάθεια. Το ότι ζούμε μια κατάσταση στην οποία πραγματικά ο πλανήτης έχει να τη δει δεκαετίες επί δεκαετίων. Έτσι, δηλαδή φαίνεται τα γεωοικονομικά και τα γεωπολιτικά τα προβλήματα ταυτοχρόνως να επιτείνονται και να δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία οι επιλογές είναι πάρα πολύ δύσκολες, ό,τι και να κάνεις. Όπως δώσαμε το παράδειγμα με το αν θα αυξήσουμε τα επιτόκια ή δεν θα τα αυξήσουμε. Έτσι, που το δώσαμε στο μικρό κόσμο, στον κόσμο των χρηματοοικονομικών. Αντιστοίχως, πολύ δύσκολες επιλογές θα έχουν να κάνουν οι κυβερνήσεις και στο απόλυτα γεωπολιτικό επίπεδο. Το οποίο όμως είναι απολύτως συνδυασμένο και συνυφασμένο με το γεωοικονομικό. Διότι είναι το ίδιο και το αυτό. Σίγουρα είναι. Και απόδειξη αυτό με την Κίνα που λέμε και την επίσκεψη στη Ρωσία, που μάλλον θα είναι ουσιαστικά μια ενέργεια για να δείξει ότι συσφίγγουν τη στρατιωτική του συνεργασία πέραν των άλλων. Σίγουρα. Τώρα... Νομίζω ότι αυτό θα έρθει σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, έτσι, πριν λίγες μέρες, πόσες ήταν, 2 εβδομάδες, δεν είναι παραπάνω, όπου έχουμε και τα πρώτα σημάδια, πάλι κάτι το οποίο είχαμε πει εμείς, μιλάμε για πριν το καλοκαίρι, που τα πρώτα σημάδια δηλαδή μιας εισόδου της Κίνας με πιο εμφανή τρόπο την σύγκρουση. Έτσι, δηλαδή με βοήθεια σε αναλώσιμα, να το πω έτσι, πυρομαχικά ή αεροχήματα ή εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί η Κίνα να δώσει, διότι επαναλαμβάνω, το έχουμε ξαναπεί, η Κίνα δεν θέλει να ιτηθεί η Ρωσία, η Κίνα θέλει η Ρωσία να συνεχίσει να πολεμάει. Ούτε φυσικά η Κίνα θέλει και να νικήσει απόλυτα η Ρωσία. Ακριβώς, Γιώργο. Έτσι, την Κίνα τη συμφέρει. Με ένα σπάρο 2 τριγώνια. Ακριβώς. Την Κίνα τη συμφέρει να υπάρχει πολυπολικότητα ή τριπολικότητα, να το πω έτσι, αλλά ο ένας από τους 3 πόλους να είναι επί της ουσίας πολύ πιο φιλικός απέναντί της σε σχέση με τον άλλο. Και αιμορραγεί και ο απέναντι και ο συνεργάτης του αιμορραγώνε. Χωρίς να αιμορραγεί ο ίδιος. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας και τον Γιάννη τον Σωτηρόπουλο. Γιάννη. Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα, παιδιά. Το θέμα είναι τεράστιο. Καλησπέρα. Αναμενόμενο μεν, αλλά εμφανίστηκε στην τούρλα του Σαββάτου. Μιλάμε για τη χρεοκοπία των κάποιων αμερικανικών τραπεζών. Και πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη αυτής της καταστάσεως. Το Bloomberg λέει πάντως πως είναι άλλες 10 έτοιμες να καταρρεύσουν. Έχει ένα κατάλογο σήμερα βάλει 10 τραπεζών που είναι και αυτές έτοιμες να καταρρεύσουν. Ναι, Λεωνίδα μου, είναι αυτό που είπαμε. Θα εξαφανιστούν πολλές μικρές για τα αμερικανικά δεδομένα τράπεζες, έτσι όπως θα γίνει. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Το 29 εξαφανιστήκαν 3.500 μικρές τράπεζες. Οι μεγάλες τράπεζες δεν πάθαν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, Γιάννη μου. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, γιατί άφησα τον επαΐοντα Γεώργιο να μιλήσει περισσότερο, είναι ότι υπάρχει φως στο τούνελ το παγκόσμιο, με δεδομένο ότι όταν αυξάνεται η πίτα αυξάνεται και η ευημερία ενός λαού και όλων των λαών κατά συνέπεια. Έτσι μπορούμε να συνδέσουμε λίγο το θέμα με το αν αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την παραγωγή σε πλανητικό επίπεδο αυξάνουμε και την πιθανότητα να βγούμε αλόβητοι σε αυτό, από αυτό. Από μια οικονομική τεράστια κρίση πολυετή. Σε σχέση τώρα με την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που εμφανίζονται στον πλανήτη, τη μερίδα του λέοντος, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή έχει ο αρκτικός κύκλος σε σχέση με την τήξη των πάγων πλέον. Δηλαδή, ανεβαίνουμε πολύ ψηλά τώρα. Ναι, δεν ήξερα ότι το θέμα σας θα είναι έγινε αυτό με τις τράπεζες, οπότε ναι, πιάσαμε. Κατάλαβα. Αλλά συνδέεται με αυτό που θα πω. Συνδέεται με την έννοια ότι ο άνθρωπος, γενικότερα η ανθρωπότητα, εφευρίσκει τρόπους, και πόσο μάλλον δε όταν η ίδια η γη, την οποία κατοικεί ο πλανήτης, μπορεί να προσδώσει περισσότερα έσοδα σε αυτούς τους κατοικούντες. Λοιπόν, άρα Γιάννη, βλέπουμε... να μας εξηγήσει λίγο, για να καταλάβει ο κόσμος, τι είναι αυτός ο αρκτικός κύκλος σαν όρος, που του μπεις στην πιο βαθιά ανάλυση. Κοιτάξτε να δείτε, ο αρκτικός κύκλος βρίσκεται στη βόρεια περιοχή του πλανήτη, έτσι. Ανέρχεται στο 8% ας πούμε όλης της συνολικής επικράτειας υδρογείου, το 8% δηλαδή της συνολικής επικράτειας υδρογείου είναι ο αρκτικός κύκλος, το βορειότερο κομμάτι που φτάνει μέχρι και το βόρειο πόλο, και το 15% του εδάφους όλης πάλι της υδρογείου είναι μέσα στον αρκτικό κύκλο. Και τι έχει από κάτω ο αρκτικός κύκλος? Έχει πράγματα. Όλα παίζουν, ναι, έχει. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να δούμε τις ταχύτητες με τις οποίες λιώνει και πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν την αυσιπλοεία και το εμπόριο. Κινούνται πιο γρήγορα. Θα κινηθούνται πιο γρήγορα, βέβαια, διότι κοίταξε να δεις τώρα τι συμβαίνει. Αλλάζει η ναυτιλία τελείως, δηλαδή, Γιάννη. Βεβαίως, και όχι μόνο η ναυτιλία. Γεωπολιτικός, μέχρι τώρα τα τελευταία 300-400 χρόνια και φυσικά μετά το άνοιγμα της διόρυγας του Σουέζ, η Μεσόγειος είναι, ας το πούμε, το bottleneck της υδρογείου. Πόσες μέρες υπάρχουν και ελιμενίζονται πλοία στα ανοιχτά του Σουέζ, ούτως ώστε να πάρουν προτεραιότητα, να έρθει η ώρα τους για να περάσουν. Περάσαμε και κάποια χρόνια που πολεμάγανε εκεί και το κλείνανε. Βεβαίως, γι' αυτό και, όπως τα έλεγε και ο Ανδρέας, οι πανέξυπνοι Εγγλέζοι και αυτοκράτορες τότε είχαν πιάσει τις τρεις μεγάλες πόρτες της Μεσογείου, το Γιβλαρτάρ, το Σουέζ, και ήταν επικυρίαρχη της Κωνσταντινούπολεως το τελευταίο αιώνα, ας το πούμε έτσι. Μετά πληρώσαμε και εμείς στην Κύπρο την ύφη για αυτή την ιστορία, δεν την αφήναμε για το Σουέζ από κάτω. Βεβαίως. Γι' αυτό λέω ότι έχει άμεση σχέση με τα γεωπολιτικά δρόμενα της Ιφιλίου. Με την τήξη λοιπόν σιγά σιγά των πάγων, που τα στοιχεία είναι, ας πούμε, είναι εξαιρετικά σημαντικά, βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι πάγοι πλέον έχουν μεγάλη ραγδαία ρυθμό τήξης. Ας πούμε ότι πριν 30 χρόνια οι πάγοι ήταν σήμερα οι πάγοι είναι το 40% αυτών που ήταν πριν 30 χρόνια. Στο volume, δηλαδή στον όγκο τους. Έτσι. Κατά συνέπεια... Στον αρκτικό κύκλο, γιατί στην Ανταρκτική δεν έχουμε τέτοιες απώλειες. Όχι, δεν έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες, αν και τώρα, σήμερα πριν μία ώρα περίπου, ξεκόλλησαν δύο κομμάτια από την Ανταρκτική, τα οποία είναι τόσο μεγάλα που τα συγκρίνουν το ένα με την Κορνουάλη, τη Χερσόνησο, την νοτιοδυτική της Αγγλίας, και το άλλο με το ευρύτερο Λονδίνο, την περιοχή του Λονδίνου, την ευρύτερη όμως. Τώρα, αυτό έγινε τις προηγούμενες ώρες για την Ανταρκτική. Αλλά αυτό που λέει ο Αντρέας είναι σωστό. Είναι τέτοιες οι κλιματολογικές συνθήκες που επηρεάζουν κυρίως τον βόρειο παγωμένο, τον Αρκτικό ωκεανό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, η ποσότητα θερμότητας που προσθέσαμε στους ωκεανούς του κόσμου κατά τα τελευταία 25 χρόνια ισοδυναμεί με 3,6 δισεκατομμύρια ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χειροσύμα. Επαναλαμβάνω, το 1 τέταρτο του αιώνα, δηλαδή τα 25 χρόνια τα τελευταία, ισοδυναμεί με 3,6 δισεκατομμύρια ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χειροσύμα. Η ποσότητα της θερμότητος που έχουμε δώσει στους ωκεανούς. Κατά συνέπεια, βλέπουμε ότι ο ρυθμός της τήξης, όπως είπα και πριν, είναι εκατονταπλάσιος από ό,τι ήταν πριν 35, 40 ή 45 χρόνια. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μερικά μοντέλα, τα επιστημονικά μοντέλα, που δίνουν ότι το 2040 θα μπορούμε κάλλιστα τουλάχιστον τους μισούς μήνες του χρόνου να κάνουμε διέλευση από τον Αρκτικό ωκεανό χωρίς να έχουμε πρόβλημα πάγων, χωρίς να χρειαζόμαστε παγοδραυστικά κτλ. Και μέχρι το 2080 ως 2085 θα έχει εξαφανιστεί εντελώς τους 6 μήνες από τους 12 του χρόνου το φαινόμενο του πάγου που στο Βόρειο Πόλο, στον Αρκτικό ωκεανό, έτσι όπως πάμε. Αυτό βέβαια δημιουργεί και αυτό που είπε πριν ο Σπύρος, και επανέρχομαι σε αυτό, νέες διαδρομές ναυσιπλοείας, οι οποίες ήδη έχουν καταγραφεί, ήδη χρησιμοποιούνται από κάποιους μήνες. Μάλιστα υπάρχουν και Έλληνες εφοπλιστές οι οποίοι το έχουν κάνει αυτό. Πριν περίπου 7, 8, 9 χρόνια έχουν στείλει τα βαπόρια τους Έλληνες, μεγάλοι, πολύ μεγάλοι εφοπλιστές, και έχουν κάνει τη διαδρομή τη μία από τις δύο. Για να σας ξεκαθαρίσω λίγο, υπάρχουν δύο κύριες διαδρομές, έτσι, από τις 4 που εμφανίζονται με την τήξη. Υπάρχει η βορειοανατολική, δηλαδή αυτή που συντομεύει ένα ταξίδι από την πλευρά, όταν περνάμε από την Νορβηγία, περνάμε ανατολικά, παράλληλα με την ρωσική ακτογραμμή, και φτάνουμε στο Βερίκιο Πορθμό και κατεβαίνουμε μετά στον Ειρηνικό, και η βορειοδυτική διέλευση, το βορειοδυτικό πέρασμα, που αντιστοίχως κάνουμε το ανάποδο, δηλαδή πάμε δυτικά μετά την Νορβηγία, πάνω από τη Γρυλανδία, και περνάμε από τα καναδικά στενά κτλ. Ο Βερίκιος Πορθμός δεν είναι εκεί. Ναι, στο τέλος και οι δύο διαδρομές στο Βερίκιο Πορθμό καταλήγουν. Η μία είναι μέσω της Ρωσίας, η άλλη είναι μέσω Καναδά και Γρυλανδίας αρχικά, δηλαδή Δανίας, έτσι. Καναδά και Αλάσκας στο τέλος. Έχουμε δηλαδή, Γιάννη, και μια τρομακτική άνοδο της γεωπολιτικής αξίας της Ρωσίας. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω, και το έχω γράψει αυτό πριν από 10 χρόνια σε μάλιστα ελληνικό έγκριτο περιοδικό δοκιμίων, ότι μεταξύ 25 και 35 ετών από τώρα, από τότε μάλλον, δηλαδή τώρα μεταξύ 15 και 25, ο Βόρειος Παγωμένος θα έχει μεγάλο φόρτο και θα είναι η Μεσόγειος θάλασσα νούμερο 2. Όπως λέγαμε κατά το Ρώμη, η πρώτη Ρώμη, η δεύτερη Ρώμη, η τρίτη Ρώμη. Έτσι λοιπόν, η πρώτη Μεσόγειος, η δεύτερη Μεσόγειος θα είναι εκεί μετά από 20 χρόνια τώρα. 25 με 35 έλεγα. Εκεί μέχρι τώρα είχε βασικά υπεροχή η Ρωσία, αλλά τώρα ενδιαφέρεται άμεσα πλέον και το ΝΑΤΟ και η Αμερική. Θα σας πω. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, δηλαδή, συνέχεια. Τώρα μπαίνουμε στο στρατηγικό κομμάτι, εκτός από το γεωπολιτικό. Αλλά πριν από αυτό, να σας πω για την βορειοανατολική διαδρομή με ένα παράδειγμα. Ένα πλοίο το οποίο έχει αφιτηρία το Ρότερνταμ. Τα περισσότερα πλοία, όπως ξέρει και ο Ανδρέας, το έχει πει και στο παρελθόν σε ανύποπτο χρόνο, τα μεταλλεύματά τους και τα προϊόντα τους, όλα τα commodities, τα ξεκινάνε από το Ρότερνταμ, τις πρώτες ύλες, και από εκεί ξεκινάνε, έρχονται Γιβλαρτάρ, Σουέζ, στενά πιο κάτω, στενά του Μάλαγκα, και ανεβαίνουν στη Ιωκοχάμα, η οποία είναι εισαγωγική πόλη στην λιμάνη στην Ιαπωνία, γιατί η Ιαπωνία φυσικά δεν έχει πρώτες ύλες, όπως γνωρίζουμε. Αυτή η απόσταση, αν γίνει με την βορειοανατολική διαδρομή, δηλαδή ξεκινάμε πάλι από το Ρότερνταμ και ανεβαίνουμε, περνάμε την Νορβηγία, κάνουμε δεξιά, έτσι, Μουνμάρσκ, όλα αυτά, παράλληλα με τη ρωσική ακτή, φτάνουμε στο Βερίκιο Πορθμό, κατεβαίνουμε στη Γιοκοχάμα. Λοιπόν, αυτή η απόσταση είναι 13 ημέρες λιγότερες, εντάξει, και αντιστοιχεί σε 33 μέρες. Είναι κατά 4.000 ναυτικά μίλια λιγότερη. Αυτό σημαίνει λιγότερα καύσιμα, λιγότερη καταπώνηση των πλοίων, λιγότερη μισθή στα πληρώματα, λιγότερα. Όλα λιγότερα. Μπράβο. Δηλαδή κάνει μια οικονομία κλίμακος από μόνη της η γεωγραφία της υδρογείου. Παρομοίως και η δυτική διέλευση. Δηλαδή, αλλά η βορειοανατολική έχει τη μοίρα του λέοντος. Αλλά ας πούμε και για τη βορειοδυτική που πάει μέσω Καναδά. Αυτή συντομεύει από το Ρότερνταμ ως το Σαν Φρανσίσκο, από την άλλη μεριά του Ειρηνικού, αντί να πάει το πλοίο από την παραδοσιακή του Παναμά ακριβώς. Τη συντομεύει κατά το 1 τρίτο αν πάει από το βορειοδυτικό πέρασμα του Καναδά. Έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα, αυτές οι νέες διαδρομές, οι οποίες είναι στο παρόδο. Αν κάποιος θέλει να πάει τώρα που μιλάμε, πηγαίνει. Έτσι, ειδικά στη βορειοανατολική. Πηγαίνει. Απλά πηγαίνει για λιγότερο καιρό, λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι θα πηγαίνει σε 10 ή σε 20 χρόνια. Και οι δύο καταλήγουν στον περίκιο πορθμό, ο οποίος ελέγχεται κατέρωθεν από τις δύο δυνάμεις, έτσι, και έχουμε ότι έχουμε την εξής, ας το πούμε, το εξής οξύμορο και παράδοξο σχήμα, ότι οι τάσεις του δρόντος αυτού, ας πούμε, πώς να το πούμε, υπερσυστήματος, γιατί μιλάμε για το υπερσύστημα, στην αυσιπλοεία των εμπορικών διαδρόμων και τη δυναμική της οικονομίας, φέρνει κοντύτερα τις εμπλεκόμενες υπερδυνάμεις σε συνεργασία. Γιατί στο Βερίκιο Πορθμό θα μπορούσε να το κόψει οποιοδήποτε το Βερίκιο Πορθμό. Ή ο ένας ή ο άλλος. Αλλά κανείς από τους δύο δεν θέλει, γιατί και οι δύο ευεργετούνται από τη νέα διαδρομή της ναυσιπλοείας. Σχετικά τώρα με αυτό που είπε ο Λεωνίδας, ότι ξέρουμε, λέει, ότι μέχρι τώρα η Ρωσία έχει το πάνω χέρι. Βεβαίως, είναι πολύ σωστό. Η Ρωσία μέχρι τώρα έχει το πάνω χέρι, κυρίως για το λόγο του ότι η Ρωσία ήθελε πρωτεΐνη, τα ψάρια, έτσι, η στόλη, η πρωτεΐνη να ταΐσει τους κατοίκους της. Οι κάτοικοι της Ρωσίας ή της Σοβιετικής Ένωσης παλιότερα στον Αρκτικό Κύκλο είναι 2 εκατομμύρια. Έτσι, ενώ στην Αμερική είναι γύρω στις 200.000. Είναι αυτόχθονες πληθυσμοί αυτοί. Μπράβο, είναι Ινουίτ, είναι Λάπωνες τα λοιπά. Το που λέμε, ακριβώς, Εσκιμόοι, ας πούμε, που λέμε εμείς. Ναι. Οι οποίοι διατηρούν μια αυτονομία, να περάσουμε και λίγο στο πολιτικό να κάνουμε το σχόλιο, διατηρούν αυτονομία σε όλα τα κράτη. Είτε είναι η Δανία, είτε είναι ο Καναδάς, η Αμερική, η Ρωσία, έχουν βρει ένα μότους περάντη πολύ πολιτισμένο. Οι Βόρειοι, οι οποίοι είναι κουτί, έτσι, είναι, εμείς έτσι έχουμε και χαρακτηρίσει, το χαρακτηρίζουμε πολιτικός, ότι είναι και δεν είναι και τόσο έξυπνοι, και όμως αυτοί βρήκανε μια πολύ ωραία φόρμουλα και διατηρούν ειρηνική μέχρι τώρα, έτσι, και αυτονομία στην κάθε μια χώρα που βρίσκονται. Μπράβο, μέσα σε κάθε μια χώρα. Αλλά και μεταξύ τους σχέσεις είναι καλές. Για να καταλάβετε, μάλλον πανέξυπνοι είναι. Ναι, μα θα ευεργετηθούν, είπαμε, όλοι. Εντάξει, η Ρωσία έχει τα 2 περίπου πέμπτα της ακτογραμμής, που σημαίνει ότι και στα 300 μίλια της ΑΟΖ υπερτερεί στο θέμα το ότι υπάρχουν υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό θέλω να ρωτήσω, το τι κρύβει από κάτω τώρα. Κοίταξε να δεις, από κάτω, πρόσεχε να δεις τι συμβαίνει τώρα. Έχουν γίνει μελέτες, και όχι μόνο μελέτες, έχουν γίνει και σεισμικά, αυτό που λένε οι επιστήμονες, οι γεωλόγοι, οι γεωφυσικοί κτλ. Και έχει βρεθεί το εξής, ότι περίπου, γιατί τώρα μιλάμε για τεράστια μεγέθη εκεί πέρα, έτσι, περίπου το 10 με 11% του πετρελαίου των υδρογονανθράκων, λοιπόν, παγκοσμίως φιλοξενείται κάτω από τον Αρκτικό, και συγκεκριμένα εκεί κοντά στο Λομονόσοφ. Υπάρχει ένα ρήγμα που λέγεται Λομονόσοφ, κατά μήκος του Βορείου Πόλου. Και περίπου το 25 με 30, και αυτοί δεν έχουν ακόμα, όσο περνάει ο καιρός τόσο ανεβαίνει αυτό, έτσι, ήταν στην αρχή 20 μετά 22, έγινε 25, τώρα είναι 25 με 30. Του φυσικού αερίου παγκοσμίως, που δεν έχει δηλαδή καταγραφεί, ανακαλυφθεί ως απόθεμα, υπάρχει στην περιοχή. Γιατί οι Αμερικανοί θέλουν ντε και καλά να γονατίσουν τη Ρωσία. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Γιάννη μου, είπες τα νούμερα μόνο σου και είναι ενδεικτικά από μόνα τους. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, ότι είναι ενδεικτικά. Οι άλλοι λόγοι είναι κουτσομπουλιό. Αυτά τα δύο νούμερα που είπες είναι... Πάντως κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Οι Αμερικανοί, παρόλο που δεν έχουν υπογράψει στο Μοντέγκο Μπέι το 82 τη συνθήκη Ανκλός 3, αυτή που δίνει τα 300 μίλια και τα λοιπά και τα ναυτικά κτλ. Στον βόρειο παγωμένο λειτουργούν ως να την έχουν υπογράψει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Είναι σαν τους Τούρκους που στον Εύξηνο Πόντο λειτουργούν ως να την έχουν υπογράψει. Που δεν την έχουν υπογραφεί ούτε αυτοί. Ενώ στο Αιγαίο δεν ξέρουν τίποτα. Ενώ στο Αιγαίο είναι αλλιώς. Πάντως το καλό είναι ότι βλέπω μεγάλη ας το πούμε συνεργασία στην περιοχή τόσα χρόνια. Μα έχει δημιουργηθεί και ένα Αρκτικό Συμβούλιο, έτσι, διακυβερνητικό. Βέβαια, όχι τώρα. Το Αρκτικό είναι το 56. Όχι, δεν είναι το 56, μετά το 90 νομίζω έχει... Είναι το Αρκτικό Συμβούλιο και η κατάσταση των κρατών του Αρκτικού Κύκλου. Είναι δύο τα... Το ένα είναι το πολιτικό, το ένα που αφορά αυτό που λέγαμε πριν. Στο οποίο συμμετέχουν και χώρες που, δηλαδή σαν παρατηρητές. Βεβαίως. Που και δεν είναι στον Αρκτικό Κύκλο, αλλά έχουν πρόσβαση. Έτσι. Πολύ σωστό, πολύ έχει σωστό. Όπως συμμετείχε το Ισραήλ στην Eurovision, ας πούμε. Ναι, έχει και η Κίνα βάλει το πόδι. Ναι, και η Κίνα, βεβαίως. Η Κίνα συμμετέχει ως παρατηρητής. Βέβαια, γιατί θα την αποκλείσουνε. Όχι, ισχύει αυτό. Μάλιστα, μια και ο Λεωνίδας αναφέρει την Κίνα. Η Κίνα πριν από 6-7 χρόνια, το 2015 ή το 2014 τώρα, παραπάνω, ίσως το 9 χρόνια, είχε ελιμενήσει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο που έχει, το Red Dragon, στο Reykjavik επί 2 ή 3 μήνες. Λοιπόν, έπειτα η Κίνα έχει κάνει συμφωνία με την αυτόχθονη κυβέρνηση της Γροιλανδίας, προσέξτε τώρα, με την αυτόχθονη, η οποία είναι δανεική, με τους χαζούς, η οποία είναι δανεική, έτσι, υπό τη Δανία είναι, ναι. Και, ναι, υπό τη Δανία. Και τα υπουργεία της αυτόχθονης κυβέρνησης του ορυκτού πλούτου τα έχουν αυτόχθονες. Υπήρχε ειδική ρήτρα στο κανονισμό του συντάγματος. Έχει και σπάνιες γιές εκεί πάνω. Ακριβώς. Έχει κάνει συμφωνία. Γι' αυτό ήθελε ο Τραμπ. Για σπάνιες γιές στη Γροιλανδία. Γι' αυτό ο Τραμπ είχε πει της Δανίας, πόσα λεφτά θες να μου δώσεις τη Γροιλανδία. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνει κάποιος την κουτή παρατήρηση και πρόταση του Τραμπ. Μπορώ να σας αναγοράσω τη Γροιλανδία κτλ. Θέλω να την αγοράσω. Ήταν λίγο άκομψη, ομολογουμένως. Αλλά είχε πάντα. Είχε ουσία από πίσω, βεβαίως και είχε ουσία από πίσω. Βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν. Υπάρχει και σχετικό σύριαλ, έχει γυριστεί σκανδιναβικό στο Netflix, σχετικά με την ιστορία αυτή με την Κίνα στη Γροιλανδία και τις συνωμοσίες που γίνονται από τους Αμερικάνους για να τους διώξουν και να μην τους αφήσουν να αγοράσουν την περιοχή. Βεβαίως, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Δηλαδή είναι θέμα που έχει πάρει έκταση. Μεγαλώνει η πίτα, όπως ήταν παλιά στην Άγρια Δύση, που μεγάλωνε προσδισμάς η πίτα και έτσι, ας πούμε, υπήρχε μεγαλύτερη παραγωγή. Πετάγαν τις πέτρες και όπου πήγαινε η πέτρα έφτιαχνε ο άλλος το αγρόκτημά του. Μεγάλωνε. Έτσι και τώρα το νέο φαρουέστου. Μεγαλώνει η πίτα γιατί λιώνει ο πάγος και έρχονται πλέον και είναι αυσιπλοείας οι δρόμοι ναυσιπλοείας, οι γραμμές, αλλά και τα συστήματα. Εκτιμώ το εξής, ότι είναι αυτό που είπατε με λίγα λόγια εσείς, εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά, ότι μέχρι τώρα... Πρωτού το πούμε αυτό, θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε. Αγαπημένη επιστροφή σε μια πραγματικά ιδιαίτατη κουβέντα. Ελπίζω να φοράτε τα παλτά σας ή να έχετε ανοίξει τα ερκοντήσιον και τα καλοριφέρ, γιατί μιλάμε για Αρκτική. Ανταρκτική θα μιλήσουμε... Είναι άλλο θέμα. Ανταρκτική και αρπακτική θα γίνει εκεί πάνω. Και αρπακτική θα γίνει, αλλά το μεγάλο πάρτι θα γίνει κάτω, στην Ανταρκτική. Γιατί άσε όμως να την κάνουμε με τον Γιάννη την κουβέντα σύντομα, αφού άνοιξε την όρεξη, να αφήσουμε τα κεφάλαια αυτά χωρίς ανίχνευση, χωρίς ψάξιμο. Ο Λεωνίδας έχει βάλει κάτω 9 βιβλία. Να κάνω μια ερώτηση που είναι και ανέκδοτο. Στο Γιάννη. Αφού λιώνουν οι πάγοι, τα ιγκλούγια δεν λιώνουν των εσκιμών. Δεν είναι ένα θέμα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να κάνουν τέτοιο ερώτημα και να μην μπορούν να απαντηθεί. Που ζουν μέσα και μαγειρεύουν φωτιά κλπ. Πώς δεν τελειώνουν αυτά. Τι θα κάνω μαζί του, ρε. Μιλάει κάθε ένα τέταρτο. Αλλά αυτό που βγάζει, γράφει. Έχεις δει τι έχουν συνέχεια το air condition ανοιχτό μέσα. Κρατάνε τον πάγο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Η γνωστή διαφήμιση. Έχει βγει και σε διαφήμιση αυτή. Βέβαια. Αυτό ήταν διαφήμιση. Όπως παλιά τα ψυγεία τα λέγανε Άλπης. Και άκουγες τη φωνή του Βεϊνόγλου. Αιώνια παγωμένα βουνά. Και άκουγες να φυσάει. Λοιπόν. Και να θυμηθούμε για την ιστορία ότι αν οι Ρώσοι δεν είχαν κάνει ουσιαστικά δώρο την Αλάσκα, γιατί την πουλήσανε πάθος. Ναι, την είχε πουλήσει ο Νικόλας ο Αλφα ή ο Βίτα. Αρχές του 1900 δεν ήταν ή τέλος του 1900. Όχι, ήταν ο παππούς του Νικολάου του Βίτα. Ο Αλφα. Μπράβο. Την πούλησε ένα πινακίου φακής. Ναι, κάποιων εκατομμυρίων $. Γιατί τότε και τη θεωρούσαν, μάλιστα οι Αμερικάνοι διαμαρτυρήθηκαν. Μπελάς, μας φορτώσατε. Κατηγορούσαν την κυβέρνηση, γιατί το πήρατε αυτό το πράγμα εκεί. Άχρηστη επένδυση. Τους πάγους κλπ. Και αν δεν είχαν πάρει την Αλάσκα, δεν θα είχαν. Το επιχείρημα του Τσάρου ποιο ήτανε? Ο Τσάρλος δεν θέλει κάποια λεφτά τότε. Στους υπόλοιπους συμβούλους γύρω-γύρω. Δεν υπήρχε. Λέει, είναι μια περιοχή την οποία αρνείται να κατοικήσει και η Λευκή Αρκούδα. Και με ρωτάτε γιατί αυτή την περιοχή την πουλάω. Και είπε το νούμερο σε εκατομμύρια $, που πήρε σε χρυσό. Και κανείς βέβαια δεν του είπε τι είναι αυτά που κάνεις, ρε μπάρμπα. Αυτό τους δίνει τώρα πρόσβαση στην περιοχή τους Αμερικανών. Συμφωνώ, δεν ήταν διορατικός η πολιτική της Ρωσίας εκείνη την εποχή και την πούλησε. Για φανταστείτε, το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αν δεν είχε πουληθεί, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος, όχι τώρα που πληγιώνουν οι πάγοι, γενικότερα. Αν τα βάλουμε κάτω. Θα ήταν άλλη γεωπολιτική. Αν οι Εγγλέζοι ξέραν την αξία του πετρελαίου το 1850 και 1860 και 1840 θα υπήρχε μέγας ασθενής. Θα και πεθάνει ο μέγας ασθενής. Θα είχανε καταπιεί την Αραβία σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Είναι σωστή η Γαλλία να μην είχε πουλήσει ο Ναπολέοντας το Μισισίπι και την Ορλεάνη στην Αμερική. Και αυτό, ναι, είναι μερικές σωστά. Είναι... Φοβήθηκαν αμφότεροι ότι επειδή είναι κάπως απομονωμένοι από τα logistics των κρατών τους, αργά ή γρήγορα θα έπεφταν στα χέρια των αντιπάλων που ήταν δίπλα. Κάτι τέτοιο. Αυτό είπε τότε ο Ναπολέον. Η Louisiana είναι μακριό. Τον ακούσανε και τελείωσε. Και έμεινε η Νέα Ορλεάνη με τους ορχήστρες. Αυτό. Πάντως, σχετικά με το θέμα, ο Βλαδίμιρος Πούτιν έχει αναφερθεί πάμπολες φορές στην βορειοανατολική διαδρομή, αλλά και στα $3 εκατομμύρια, όπως έχει πει ο ίδιος, που κρύβει το υπέδαφος, εκτός από φυσικό αέριο, και σε χρυσό και σε διαμάντια κτλ. Έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ θυμάμαι το 2010, όταν ήταν πρωθυπουργός τότε, ήταν να αλλάξει το σύνταγμα, θυμάστε που είχε γίνει για λίγο καιρό πρωθυπουργός. Λοιπόν, είχε κάνει δηλώσεις οι οποίες ήταν ξεκάθαρες. Είχε πει, ας πούμε, ότι οι πρόχειρες μετρήσεις μας για τα ανακαλυφθέντα αποθέματα ως τότε αξίζουν περίπου $5 τρισεκατομμύρια. $3 εκατομμύρια. Και αφορούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λιγνίτη. Έχει και λιγνίτη. Φυσικά παντού έχει λιγνίτη. Χρυσό, διαμάντια κτλ. Και όχι πολύ αργότερα μίλησε για τη βόρεια θαλάσσια οδό στην αυσιπλοεία. Που λέει ότι εμείς ξέρουμε ότι είναι πιο σημαντική σε σχέση με τις υπάρχουσες για τους λόγους που προαναφέραμε και εμείς τώρα εδώ. Αλλά και η κυβέρνησή μας τα έχει πει αυτά δημοσίως. Θα την καταστήσει αυτή την οδό, θα την καταστήσει τη συγκεκριμένη οδό, μία από τις βασικότερες με παγκόσμια σημασία. Δηλαδή αυτά έχουν υποθεί. Δεν είναι ότι τα βγάζει κάποιος από το μυαλό του. Υπάρχουν πριν 15 περίπου χρόνια, το 2010 θυμάμαι. Έτσι. Τώρα, πάνω σε αυτό που συζητάμε και σε σχέση με την, πρωτοκαθεδρία, ας πούμε, ή την πρωτοβουλία που έχουν οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή. Οι Ρώσοι έχουν αναμφισβήτητα την πρωτοβουλία, γιατί εκτός των άλλων έχουν και τεράστιο στόλο από παγωτραστικά, τον οποίο το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να το δει ούτε με τα κιάγια. Πυρηνικά, δηλαδή, μάλιστα. Πυρηνικά. Ναι, ακριβώς. Έχουν 3 ή 4 πυρηνικά. Με διπλές μηχανές, και μετά είναι και διζελοκίνητες πάλι διπλές μηχανές. Νομίζω εδώ και 3 χρόνια φτιάξανε και το τελευταίο τους πυρηνικό, ή 2, δεν θυμάμαι πότε το καθελκίσανε. Το Άρκτικα, νομίζω έτσι λέγεται. Αυτό όμως που θα ήθελα σε σχέση με τους Ρώσους είναι για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι ότι όπως οι Αμερικάνοι και οι Δυτικοί εν γέννη έχουν την υπεροπλία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των ωκεανών, γιατί έχουν 11 οι Αμερικάνοι και συγκεκριμένα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα, και οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα. Όταν σας λέω κανένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουν ένα, το οποίο το είχαν μέσα στο συνεργείο, όπως τα λέγαμε, έτσι, το παλαιό Τυφλής, το Admiral Κουτσνέτσοφ, μετέπειτα άλλαξε όνομα, το οποίο είναι παλαιού τύπου που η ράμπα ανεβαίνει, κάνει ένα κεκλειμένο. Λοιπόν, οι Κινέζοι τώρα φτιάχνουν αεροπλανοφόρα. Λοιπόν, δεν μπορεί δηλαδή η Ρωσία παγκοσμίως να αποκριθεί, ας πούμε, σε με τα 11 πυρηνοκίνητα. Αλλά για τον Αρκτικό κύκλο τι έχουν? Το αντίστροφο συμβαίνει στον Αρκτικό κύκλο. Έχει 3 ή 4 πυρηνοκίνητα τελευταίας γενιάς, και μεγάλα, όταν λέμε μεγάλα, πηγαίνουν, δεν θυμάμαι τώρα τα χαρακτηριστικά τα μηχανικά της ισχύως, ενώ η Αμερική και το ΝΑΤΟ εν γέννη έχουν ένα μεσαίο και ένα έχει η Νορβηγία μεσαίο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουν η Δύση και το ΝΑΤΟ, γιατί μιλάμε τώρα για την Νορβηγία, έτσι, για την Αμερική, για τον Καναδά, έτσι, έχει παραμελήσει την περιοχή, και ο λόγος είναι ο εξής, για μένα πάλι, έτσι, αυτό. Γιατί δεν είχε να προσδώσει κάποιο κέρδος οικονομικό ή εμπορικό. Από την άλλη, επειδή ήταν παγωμένος ο Αρκτικός, δεν ενέπνε ανησυχία. Δεν είχαν δηλαδή τα νότα τους καλυμμένα. Ενώ οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί, το είδαν ως τροφή με πρωτεΐνη για τα ψάρια και τα λοιπά. Έχουν το μεγαλύτερο στόχο μαζί με τους Ιάπωνες. Να πω ότι το κόμμα των Σοβιετικών και των Ρώσων είναι το ναυτικό τους να είναι παράκτιο, να το πω έτσι. Οι Αμερικανοί είναι blue water navy που λέμε. Δηλαδή είναι ωκεάνιο ναυτικό. Οπότε επί της ουσίας, όπως πολύ σωστά λες, οι Ρώσοι θεωρούν αυτό γραμμή τους. Είναι το ναυτικό. Σωστό. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή αυτοί έχουν πιο άμεση σχέση με την οικονομική δραστηριότητα στον Αρκτικό κύκλο, κάνανε και τις απαραίτητες κινήσεις, και αυτό που είπες είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ότι ο στόλος των παγωθραστικών των Ρώσων είναι έτοιμος μπροστά και σε αριθμούς και σε... ναι, αυτό το κάναμε, Γιώργο, το κάναμε και ειδική διάλεξη σε μάθημα στο μεταπτυχιακό, ναι. Για τα αρκτικά. Το οποίο έχει συνεισφέρει και εσύ τα μάλα τις πρώτες χρονιές, όχι τις τελευταίες, τις πρώτες 4-5 χρονιές θυμάμαι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι απολύτως λογικό, και τώρα τρέχουν οι Αμερικανοί αναφορικά με το θέμα, και φυσικά και οι Καναδοί, Αλλά έτσι γίνεται. Ότι... Αυτό, να σκεφτούμε ότι οι Αμερικανοί επί της ουσίας έχουν μόνο την Αλάσκα, έτσι, δηλαδή... Είναι το 1/7 κάπου εκεί. Η ακτογραμμή βγάζει το 1/7 κάπου εκεί, 1/8. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είναι λογικό αυτό που συμβαίνει υπό αυτή την έννοια. Δεν είναι λογικό υπό την έννοια ότι, ας πούμε, το φαίνεται ότι το παραμελήσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, το παραμελήσαν για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν είχε κέρδος. Τώρα όμως εκτιμώ ότι τώρα που φαίνεται ότι και κέρδος θα υπάρχει. Και γύρονται κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την εθνική ασφάλεια υπό την έννοια ότι η Ρωσία σταθερά και συστηματικά στρατικοποιεί όλη την περίμετρο. Όταν σας λέω όλοι. Δηλαδή τα μικρά νησάκια, στρατιωτικοποιεί τα νησιά, ναι. Όλα. Δηλαδή κάτι βάσεις που είχαν κλείσει, ξέρω εγώ, πριν ακόμα τελειώσει η Σοβιετική Ένωση, από το 85, ξέρω εγώ. Κάτι βάσεις που κλείσανε το 90. Αυτές τις αναζωογόνησε ήδη. Ήδη δηλαδή λειτουργούν ραντάρ στις βάσεις αυτές, μονάδες ειδικές στρατού, όλα. Και υπάρχει και επικοινωνία φυσική. Αυτό έχει σαν διεθνή φόρα, έχει συζητηθεί επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια, έτσι, ότι στρατικοποιεί, υπάρχει ένα militarization του Αρκτικού Κύκλου και κυρίως του Αρκτικού. Προετοιμάζονται στην περιοχή. Ναι, ας το πούμε, προετοιμάζονται. Γιατί ξεσυγνώνεται, πράγματι η Ρωσία έχει δει τα πλεονεκτήματα της βορειοανατολικής διαδρομής και με βάση τον νόμο, το διεθνή, είναι αυτή η υπεύθυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, δεν θέλει να της σκάσει τίποτα όπως γίνεται κάτω στο κέρας της Αφρικής και στα στενά του Μάλακα κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν τέτοιες πειρατείες στην βορειοανατολική. Αλλά παρά τα αυτά, επειδή της το δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία, τα στρατικοποιεί. Είτε στην αρχή με πιο ήπια μέσα, έτσι, του λιμενικού, και αργότερα έκανε αυτές που σας είπα. Δηλαδή το νησί, θυμάμαι ένα Κότλεϊ νησί, το έχει στρατικοποιήσει πάρα πολύ. Έχουν γίνει διαβήματα, έχουν γίνει στα διεθνή φόρα, έχουν γίνει επίσημες δηλώσεις, αλλά δεν έχει αλλάξει κάποια κατάσταση. Γι' αυτό εκτιμώ ότι θα επενδύσει πλέον η Αμερική, το ΝΑΤΟ γενικότερα στην περιοχή, τόσο με παγωθραυστικά όσο και με διάφορες άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με την εισρωή χρήματος, εκμετάλλευση της ηχθειοκαλλιέργειας κτλ. Και την εκμετάλλευση του υπεδάφους, φυσικά αέρια, πετρέλαια που υπάρχουν εκεί. Ναι, ήδη έχουν πάει όλες οι εταιρείες. Όλες οι εταιρείες είναι πάνω. Έτσι, αλλά λέμε τώρα ότι ακόμα δεν έχουν κάποια... δεν έχουν αρχίσει κάποια εξόριξη. Το θέμα είναι ότι η περιοχή θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από ό,τι ο υπόλοιπος πλανήτης. Αυτό είναι το... Και ότι μέχρι το 2000, τα μικροκλίματα εκεί πάνω. Μέχρι το 2035 προβλέπουν ότι το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν πάγοι. Δηλαδή θα λιώνουν όλοι πάγοι. Από το 2040 στην αρχή, ότι το 2040 όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι τους περίπου 5 μήνες, δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο που είναι το καλοκαίρι εκεί, Οκτώβριο, Νοέμβριο, 4 με 5 μήνες θα είναι εντελώς ανοιχτές οι οδοί. Θα είναι μόνο στο κέντρο του Αρκτικού και του Βορείου Πόλου. Έτσι, έμφε και ένθεν. Αυτό το 2085 δεν θα υπάρχει καν σε αυτές τις... Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Τώρα, τι το προκαλεί όμως, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη σπέκουλα με την κλιματική αλλαγή κλπ. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι άλλο ζήτημα. Είπαμε ότι έχει εκατονταπλασιαστεί, να πούμε, ο ρυθμός που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες της θάλασσας. Και αυτό, διότι... Εμείς έχουμε... ναι, εννοώ αν είναι ανθρωπογενής αυτή η αιτία και αν είναι κάτι γενικότερο. Κοίταξε, υπάρχει και η θεωρία η οποία δεν ισχύει, αλλά το αποτέλεσμα, το impact, δηλαδή το αποτέλεσμα που έχει αυτό που θα σας πω τώρα, δεν μπορούμε να το... ως μη τεχνική δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Είναι ότι υπάρχει μια μετατόπιση των μοιρών του άξονα της υδρογείου. Έτσι, αυτό το έχουμε ακούσει, ξέρουμε. Γύρω στις 4 μοίρες λέει το πολύ. αυτό... δεν είναι ανθρωπογενές αυτό, θέλω να πω. Αυτό δεν είναι ανθρωπογενές, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ανθρωπογενές και μάλιστα είναι και ανατροφοδοτούμενο. Δηλαδή γίνεται ναι. Ξέρω, 2 μοίρες, άμα λιώσει ο πάγος εκεί με τις 2 μοίρες που γίνεται, ανατροφοδοτείται και γίνεται ακόμα περισσότερο. Πάει 2,5 μοίρες κτλ. Αυτό δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να κρίνω κατά πόσο ευθύνεται επί της 100 για το ποσοστό για την τήξη. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ευθύνεται η άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν τίθεται θέμα. Έτσι. Και αλλιώς δεν λιώνει. Ναι. Και μάλιστα το 90% της ανόδου της θερμοκρασίας αποφάται από τους ωκεανούς. Και μόνο το 10% από την ατμόσφαιρα και όλα τα άλλα. Δηλαδή αν εδώ στην ατμόσφαιρα ανεβαίνει 2 βαθμούς, εκεί ανεβαίνει παραπάνω. Έτσι. Και σας λέω ότι ο όγκος του πάγου έχει φτάσει στο 40% όπως ήταν, μάλλον σε σύγκριση με τον όγκο που είχαμε πριν 30 χρόνια. Δηλαδή είναι σίγουρο το φταίει. Έτσι. Και η εργαλειοποίηση τώρα αυτού του θέματος με την πράσινη ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη και στο του θερμοκηπίου και ότι εδώ πολιτικοί στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα προωθούν αυτό το μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης κτλ. Μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί ότι υπάρχει εργαλειοποίηση. Έτσι. Ο άλλος μπορεί να σου πει ότι εγώ το κάνω για τον... Ναι. Είναι θεμιτό όμως, γιατί σου λέει εγώ το κάνω και για τον πλανήτη. Το κάνω για να μην έχουμε... Αλλά παράλληλα δεν λιώνουν οι πάγοι με την ίδια ταχύτητα, άμα ισχύσει το δικό σου μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης. Οπότε ωφελείσαι γεωπολιτικά ως κράτος εσύ και ως ένας θεσμός. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι όλα αλληλέοντα. Βέβαια. Και υπάρχουν και διακρίσεις στις μελέτες που γίνονται, ας πούμε πρημοδοτούνται κάποιες μελέτες που συμφέρουν γεωπολιτικά. Πολύ σωστά, Λεωνίδα. Είναι μες στο παιχνίδι. Πολύ σωστά. Να πούμε και κάτι τώρα πρωτού φτάσουμε προς το τέλος για ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει κάνει ο Γιάννης για το Αφγανιστάν, που λέγεται «Η Σοβιετική Επέμβαση στο Αφγανιστάν, η γεωπολιτική ανάλυση των αιτιών», που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στις 15 του Μάρτη στο σπίτι της Κύπρου, στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Ξενοφόντος στο κέντρο της Αθήνας, με ομιλητές τον Γιάννη Τομάζη, τον Παναγιώτη τον Ήπεστο και των δικών μας τον Κώστα τον Γκρέβα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ Σπύρο. Όσοι είναι να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Το είχαμε κάνει και το αφήσαμε και στη μέση. Και το αφήσαμε... Για την Ευρασία το αφήσαμε στη μέση. 720 σελίδες βιβλίο. Σε αυτό μπορεί να συνεισφέρει και ο Γιώργος, ο οποίος γνωρίζει το ίδιο καλά τα φαινόμενα τα γεωπολιτικά. Αφήσαμε το δεύτερο μέρος να το ξανακάνουμε για τα μετά τη Σοβιετική Ένωση χρόνια, τα μετά. Ναι, αναφέραμε κάτι για τους αγωγούς και τα λοιπά. Για τους αγωγούς. Ναι. Αλλά επειδή τώρα δεν έχουμε χρόνο να τα ανοίξουμε τώρα. Ούτε για τους αγωγούς, ούτε για τους αναγωγούς. Κουβέντα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή έτσι ωραία νομίζω για την Αρκτική, να πούμε και κάτι... Έτσι θα μου πείτε λίγο πιο θεωρητικό, αλλά με την τήξη των πάγων στην Αρκτική τίθεται ζήτημα και για τη βασική αγγλοσαξονική γεωπολιτική θεωρία του Μακίντερ. Ναι, βεβαίως. Το είπαμε. Ναι. Αναφορικά με αυτό που λέμε με το... Πώς να το πω, με το Heartland, δηλαδή κατά πόσο είναι... Με το απροσπέλαστο. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό δεν το αναφέραμε. Της Ρωσίας. Με την προσπέλαση του χώρου της Ρωσίας από τις αγγλοσαξονικές δυνάμεις. Δηλαδή η εξήγηση της στρατιωτικοποίησης από την πλευρά της Ρωσίας όλης της αυτογραμμής έχει να κάνει και, νομίζω κατά την άποψή μου δηλαδή πάντα, και με το ζήτημα της προστασίας όπως το βλέπουν οι Ρώσοι, ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο, όπως εξηγεί όποιος ενδιαφέρεται και έχει διαβάσει τη βασική αυτή βασικότατη, για να εξηγεί τα πράγματα και να τα καταλαβαίνει σωστά και όχι πίσω από παροπίδες και ιδεολογίες. Έτσι όπως το λες, ακριβώς είναι. Ακριβώς. Έχει αντίκτυπο στον τρόπο που λειτουργεί η γεωστρατηγική των κρατών μέχρι τώρα. Ακριβώς. Δεν είναι απλά οικονομικό ή ενεργειακό. Έχει αντίκτυπο ακόμα και στη φιλοσοφία που διαβάζει. Βεβαίως. Τώρα μπορεί η Ρωσία να έχει λιμάνι και για τους 12 μήνες, το οποίο δεν θα είναι παγωμένο, Έτσι, τα πιο κάτω λιμάνια, εγώ λέω, για τα πιο κάτω. Έτσι, και θα μπορεί να οικοδομήσει στόλο. Μπράβο, θα μπορεί να οικοδομήσει στόλο. Τα θερμά ύδατα δηλαδή και την Τουρκία την έχει λιγότερο ανάγκη. Τώρα περνάμε σε άλλο θέμα. Αν η Τουρκία μετά την τύψη των πάγων είναι η ίδια, έχει την ίδια ισχύ που είχε πριν. Έχετε βάλει τρία μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η Ευρασία για το Αφγανιστάν που έχουμε αφήσει στη μέση. Το άλλο για την αλλαγή της γεωπολιτικής θεωρίας που καταργείται τώρα του Μακίντερ και όλα αυτά. Και το τρίτο, τι θα γίνει με τον Αρκτικό Κύκλο και την Τουρκία. Ήδη τρεις εκπομπές. Εγώ από όλα αυτά... Δεν μπορώ να πέσω το επιστημονικό μου. Γιώργο. Δεν καταργείται, αλλά ίσως χρειάζεται κάποια αλλαγή. Ο Μακίντερ δεν καταργείται. Γιώργο, μπορώ να μιλήσω? Φυσικά. Λοιπόν, εγώ ένα θέμα θα συζητήσω με τον Γιάννη τον Σωτηρόπουλο και το θέμα αυτό θα σπάσει κόκαλα. Θα το πεις τώρα ή θα το... Αν η Αρκτική είναι ένα ενδιαφέρον με τρία αστέρια, το πεντάστερο είναι η Αντάρκτική. Στεριά με έκταση ως η Σοβιετική Ένωση, 15 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και τι έχει από κάτω? Μεγαλύτερη από την Αυστραλία. Τι έχει από κάτω? Αυτά θα τα μάθεις την ημέρα που θα γίνει η κουβέντα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, φτάσαμε στα Σιώνα Τέρμινη. Υπερευχαριστώ τον Γιώργο το Φίλη, τον Γιάννη τον Σωτηρόπουλο. Καλό βράδυ και στους δυο σας. Καλή επιτυχία, Γιάννη, το βιβλίο την Τετάρτη. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμός για την υποστήριξη.